Καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον βουλευτή της Φθιώδας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταϊκούρα. Καλησπέρα κύριε βουλευτά. Καλησπέρα. Έχετε κάνει και σχετική αναφορά και επαναφέρατε και το ζήτημα που είχατε βγάλει χρήματα, είχαν βγει χρήματα πριν από 2 χρόνια για τον αξονικό τομογράφο και είμαστε στο σημείο 0 και πάλι. Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε στο σημείο 0. Μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή. Το Σεπτέμβριο του 2014, για πρώτη φορά, ο διοικητής του τότε Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ο κ. Σεπετής, ζήτησε από τα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών την έγκριση προμήθειας αξονικού τομογράφου. Με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, όπως καθορίστηκαν από τις ίδιες τις τεχνικές υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Για πρώτη φορά, συνεπώς, το θέμα ετέθη στην πολιτική ηγεσία τότε, Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Οικονομικών, το Σεπτέμβριο του 2014. Αμέσως, 8 ημέρες αργότερα, βγήκαν τα απαραίτητα κονδύλια, εκτός προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, και μεταφέρθηκαν οι πόροι στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έκτοτε, όπως ξέρετε πολύ καλά, στο τέλος της χρονιάς, αρχές του 2015, άλλαξε η κυβέρνηση και το νοσοκομείο βρέθηκε χωρίς διοίκηση. Σε απανωτές αναφορές που έκανα, σε απανωτές οχλήσεις στον εκτελώντα χρέη διοικητού, τον κύριο Παπανάγνου, τότε εγγράφος μου απάντησε, και τα έχω καταθέσει όλα τα σχετικά έγγραφα, ότι έχουμε κάνει διάφορες ενέργειες, αλλά από την ΥΠΕ δεν ασχολείται κανένας. Το θέμα το ανέδειξα πάρα πολλές φορές και στη Βουλή. Και πράγματι, έστω με καθυστέρηση, ήρθε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κ. Πολάκης, και μεταξύ άλλων απάντησε και για το συγκεκριμένο θέμα. Και είναι το μόνο κομμάτι στο οποίο ακριβώς θα πω εντός εισαγωγικών τι είπε, για να είμαι ακριβής. 12 Σεπτεμβρίου του 2016, έτσι, συγκρατήστε την ημερομηνία, 12 Σεπτεμβρίου του 2016, 6 μήνες πριν. Ο αξονικός τομογράφος είναι αναγκαίος για το νοσοκομείο, θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα, άρα μπορεί να γίνει ο διαγωνισμός για να αγοραστεί ο αξονικός. Και συμπλήρωσε, τέλος πάντων μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να χαθεί ούτε 1 ευρώ από αυτά τα οποία στείλατε τότε ως υπουργός του νοσοκομείου Λαμίας. Έκτοτε, έχουν περάσει 6 μήνες, νέος αξονικός τομογράφος δεν υπάρχει στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, άρα κάποιος έχει ευθύνες. Δεν μπορεί τα χρήματα να έχουν βγει από το Σεπτέμβριο του 2014, να έχουμε φτάσει Μάρτιο του 2017, να είναι η διαθέσιμη πόρη για την προμήθεια αυτού του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, όπως καθορίστηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, στη διάθεσή του και να μην έχουν αξιοποιηθεί. Και γι' αυτό επανέρχομαι σήμερα και λέω ότι κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να μάθουμε τι γίνεται. Γιατί έμαθα ότι ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας κάνει προσπάθειες για αγορά ενός άλλου πιο σύγχρονου αξονικού τομογράφου. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά ξέρετε, υπάρχουν χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που δόθηκαν εδώ και 2,5 χρόνια στη διάθεση του νοσοκομείου προκειμένου να αγοραστεί αυτός ο αξονικός τομογράφος. Είναι κρίμα για τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδος, για τους πολίτες νομού Φθιώτιδας, για τους Λαμιώτες να υπάρχουν αυτοί οι πόροι και να μην αξιοποιούνται. Και σας το λέω με πολύ μεγάλη πίκρα, γιατί είναι δεύτερο περιστατικό που βλέπω. Υπήρχαν αντίστοιχοι πόροι για το σκέπαστρο στο ΔΑΚ Λαμίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν μόνο και μόνο για να φανεί ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα επειδή τα ξεκίνησαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό δεν είναι λογική. Αυτή είναι επαρχιώτικη προσέγγιση. Αντί ο ένας να βοηθήσει τον άλλο να υπάρχει μια συνέχεια για να ωφεληθεί ο νομός, κοιτάμε τώρα πώς θα δείξουμε ότι κάτι που έχει καταφέρει κάποιος άλλος δεν ολοκληρώνεται. Και είναι κρίμα για τους πολίτες. Κύριε Σταϊκούρα, σήμερα έχουμε και μια εξέλιξη στο αντικείμενό σας με δελτίο τύπου η Ελστάτ στην τριμηνία έκθεση για το 2016 δίνει εντελώς διαφορετικά στοιχεία τα οποία θα έλεγε κανείς ότι αφήνουν εκτεθειμένη την κυβέρνηση σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε. Φτάνει δηλαδή η μείωση του ΑΕΠ στο 1,1% αντί για αύξηση 0,3%. Κοιτάξτε, ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η Ελστάτ, όπως συνηθίζει, επικαιροποιεί τα στοιχεία. Σήμερα, συνεπώς, όλο τυχαίως την ημέρα που ο Πρωθυπουργός συγκάλεσε Υπουργικό Συμβούλιο για να θριαμβολογήσει ότι η οικονομία επέστρεψε στην ανάπτυξη, η Ελστάτ ήρθε και επικαιροποίησε τα στοιχεία και διέψευσε τον κύριο Πρωθυπουργό. Την ίδια μέρα, αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός πλέον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με τα τωρινά δεδομένα, επαναλαμβάνω, γιατί δεν ξέρω τι αναθεώρηση θα κάνει η Ελστάτ στο μέλλον, τι συνεπώς έχουμε σήμερα ως δεδομένα. Πρώτον,
ότι η οικονομία επέστρεψε το 2015 στην ύφεση, ενώ είχε ένα μικρό θετικό πρόσημο το 2014, και παραμένει τελικά σε ύφεση και το 2016. Δεύτερο συμπέρασμα, ότι αν δούμε το ΑΕΠ, το συνολικό ΑΕΠ, ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που ήμασταν το 2014. Και τρίτο χαρακτηριστικό, το επισημάνατε, εξαιρετικά επιβαρυντικό για τη διαπραγμάτευση από εδώ και πέρα, το τελευταίο τρίμηνο του 2016 είναι το χειρότερο τέταρτο τρίμηνο από το 1998. Με αρνητικό πρόσημο σε σχέση και με το προηγούμενο τρίμηνο του 2016 και με το αντίστοιχο τέταρτο τρίμηνο του 2015. Με βασικό συντελεστή αυτής της πτώσης να είναι οι επενδύσεις. Να μου το εξηγήσετε λίγο σας παρακαλώ κύριε Σταϊκούρα για να το καταλάβει και ο κόσμος και εγώ να το καταλάβω καλύτερα. Δεν κάνω ότι τα ξέρω όλα. Τι σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μπορεί να έχουμε περιπέτειες στη διαπραγμάτευση με αυτά τα στοιχεία? Δεν είπα περιπέτειες, είπα ότι ουσιαστικά το περιπέτειες το είπα εγώ. Επιβαρύνονται διότι πολύ απλά. Όταν το τέταρτο τρίμηνο, στο οποίο δεν έχει γίνει η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, φαίνεται το κόστος της αβεβαιότητας, δεν γίνονται επενδύσεις. Είναι μείον 30% οι επενδύσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η εικόνα πιθανόν να συνεχίζεται και το 2017. Άρα, ο προσδοκόμενος από την κυβέρνηση ρυθμός ανάπτυξης 2,7 του 2017 μπορεί να είναι πάρα πολύ αισιόδοξος. Που σημαίνει ότι αυτό με τη σειρά του το στοιχείο μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εταίρους και δανειστές ώστε να επιμείνουν σε πολλά μέτρα λιτότητας σαν αυτά που γνωρίζουμε, δηλαδή τη μείωση του αφορολόγητου του και τη μείωση των συντάξεων. Θα μπορούσαν αυτά τα στοιχεία, κύριε Σταϊκούρα, να χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνηση και ως δικαιολογία για τα σκληρά μέτρα που θα έρθουν? Όχι, διότι πολύ απλά η κυβέρνηση μέχρι τώρα υποστήριζε και θριαμβολογούσε, το ίδιο και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικό ρυθμό το 2016. Χρησιμοποιούσε συνεπώς αυτό το επιχείρημα προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των μέτρων, το ύψος των μέτρων. Τώρα, με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, αυτό το επιχείρημα πλέον δεν υφίσταται. Μάλιστα. Πάντως η Κομισιόν υποβαθμίζει σωστά στοιχεία, λέει ότι είναι προσωρινά, κύριε Σταϊκούρα. Νομίζω ότι η δεύτερη φορά σας είπα και εγώ ότι είναι με τη σημερινή εικόνα. Αλλά από τη στιγμή που μου λέτε να σχολιάσω τη σημερινή εικόνα και την έχω σχολιάσει δημόσια, αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε, οφείλω να παρουσιάσω αυτά τα οποία βλέπω. Σωστά. Εάν έρθει η Ελστάτ μετά και αναθεωρήσει πάλι τα στοιχεία, μπορεί και επιτοδισμένεστε όμως, τότε προφανώς θα τα σχολιάσουμε. Αν είναι επιτοθετικότερο, που το εύχομαι. Εύχομαι η οικονομία να έχει γυρίσει σε μικρό θετικό πρόσημο. Δεν θα αλλάξει η συνολική εικόνα. Η συνολική εικόνα θα είναι ότι η οικονομία επί δύο χρόνια σέρνεται και ακόμα δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του 2014. Η εικόνα δεν θα αλλάξει πολύ από εδώ και πέρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, θα το σχολιάσουμε αντίστοιχα. Προς το παρόν όμως, με τα σημερινά δεδομένα που επικαιροποιήθηκαν, είναι εξαιρετικά δυσμενή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σταϊκούρα. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Πολύ, κύριε Σταϊκούρα, να είστε καλά.